Ο Δήμος Ναυπλιαίων για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει φεστιβάλ πρόνοιας Ναυπλίου Μανώλη Σιώτης. Ξεκινήσαμε σαν βραδιές Σιώτη το 2014 και το εξελίξαμε σε φεστιβάλ που ήταν και ο απότερος σκοπός μας. Φέτος έχουμε εμπλουτίσει το φεστιβάλ με εκθέσεις, με διαγωνισμό και μια συναυλία η οποία έχουμε καλέσει τον Μιχάλη Παγούρη, έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη του μουσικού, ο οποίος θα κοσμήσει τη συναυλία μας με εξαιρετικούς τραγουδιστές και σεμινάριο θα έχουμε το πρωί 23 του μηνός. Όλες οι δράσεις θα γίνουν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και στον προάβλιο χώρο, στην πλατεία του 3ου Δημοτικού, στην πλατεία Εθνικής Ελεύθερωσης. 23 του μηνός έχουμε τη συναυλία με τον μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζικιού, Μιχάλη Παγούρη. Θα είναι μία παράσταση στην ουσία, την οποία τη σκηνοθεσία, την επιμέλεια της σκηνοθεσίας την έχει ο Κωνσταντίνος Πιλιώτης και το προσκήνιο. Συμμετέχει το εργαστήριο ελληνικού χορού του Βασίλη Λεβέντη και συμμετέχει και το γυναικείο φωνητικό σύμβολο Ναυπλίου Συμφωνία με τον μαέστρο Θεοδόσιο Αντωνιάδη. Για το διαγωνισμό και για τις εκθέσεις θα σας μιλήσει ο κύριος Βαγγέλης Ντάνης και η κυρία Χατζηνικολάου, η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας. Ένα εξαιρετικό λοιπόν διήμερο αναμένουμε στις 22 και στις 23 Αυγούστου, βραδιά Χιώτη με πολλές εκδηλώσεις, δράσεις, δρόμενα. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι και το διαγωνιστικό μέρος. Εγώ ως μέλος της Κρητικής Επιτροπής του διαγωνισμού καλώ όλα τα παιδιά να συμμετέχουν, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον μπουζούκι, αγαπούν τη λαϊκή μουσική, να καταθέσουν με το παίξιμό τους την ψυχή τους και ό,τι έχουν να μας δώσουν έτσι ώστε και εμάς να μας βάλουν στο λαϊκό έτσι, στοιχείο. Υπάρχουν κατηγορίες βέβαια παιδιών, νέων, έχουμε μέχρι 30 ετών, οι κατηγορίες από 8 έως 30 ετών, συμμετοχές διαγωνιζομένων με κομμάτια του Γιώτη και τους περιμένουμε με πολύ χαρά να τους ακούσουμε και να τους ευχαριστηθούμε. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 του μηνός, στις 10 η ώρα το πρωί, θα διεξαχθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο στην Πρόνοια του Ναυπλίου. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες των κατηγοριών τα παιδιά. Θα απονεμηθεί βραβείο, θα υπάρχει και τιμητικός έπαινος ανακατηγορία και βέβαια θα είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Θα πρέπει να πούμε ότι την Κρητική Επιτροπή αποτελούν ο Θεοδόσιος Αντωνιάδης, ο μαέστρος, η κυρία Μεταξία Γκότση, μουσικός, ο Βασίλης ο Κατσαρός, μουσικός και αυτός, η κυρία Αγγελική Μαυρούλη, μουσικός, ο Γιάννης ο Νόνης, ο Αλέξανδρος ο μουσικός καθηγητής μουσικής, ο Αλέξανδρος ο Ψωμόπουλος, ο οποίος είναι μουσικολόγος με ειδίκευση στο μπουζούκι και οι υποφαινόμενοι. Καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το μπουζούκι να συμμετέχουν και να τα καμαρώσουμε τη συγκεκριμένη ημέρα. Η απόφαση του Δήμου Ναυπλιαίων να μετακρέψει τις βραδιές Χιώτη σε φεστιβάλ πρόνοιας Μανώλη Χιώτη μας έβαλε τον προβληματισμό τι είναι αυτό, τι δραστηριότητα πρέπει να εντάξουμε προκειμένου αυτό το φεστιβάλ να ξεκινήσει με τον γαλλικό τρόπο, με ούριο άνεμο. Επομένως σκεφτήκαμε ότι πρέπει να μπουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το λαϊκό πολιτισμό και τη λαϊκή τέχνη. Και επειδή πρόνοια, επειδή και γιατί ο Καραγκιόζης συμβάδισε με τη λαϊκή μουσική, με το ρεμπέτικο, πήγε το μυαλό μας κατευθείαν στον ναυπιώτη, τον πρωνιώτη καραγκιοζοπαίχτη, τον Γιάννη τον Κόκορη, ο οποίος δεν είναι μαζί μας πια, έχει φύγει. Παρ' όλα αυτά, σηματοδοτεί αρκετά πράγματα για την πόλη του Ναυπλίου και για την Πρόνοια. Και για αυτό το λόγο θα παρουσιάσουμε φιγούρες του. Πρώτη φορά θα γίνει αυτό μετά το θάνατό του.
η έκθεση και αυτή, αλλά και άλλες που θα αναφέρω στη συνέχεια, θα εγγενιαστούν την Τετάρτη 22 Οκτώβου στις 8 η ώρα στο Κρήκο Δημοτικό Σχολείο της Πρόνοιας. Για πολύ λίγο να διαβάσω κάτι για τον Γιάννη, τον Κόκορη. Είναι κάποια λόγια που έχει γράψει ο ίδιος τον εαυτό του το 1994. Έφτιαξα λοιπόν ένα μικρό θέατρο σκιών και σιγά σιγά άρχισα να πέσω σε διάφορες γιορτές μαζικών φορέων της Αργολίδας. Τώρα πια κάνω κάποιες παραστάσεις στην Αργολίδα, στην Κοινουρία και συνεχίζω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πελοποννησιακό Λαβραθικό Ίδρυμα. Ζω από ένα μαγαζί που κρατάω στο Ναύπλιο, στο οποίο πουλάω αποκλειστικά πλέον φιγούρες Καραγκιόζη, τις οποίες μπορεί κάποιος να δει στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα και στο Λαογραφικό. Επιπλέον, επειδή το φεστιβάλ είναι λαϊκής μουσικής, δεν μπορούσε να λείπει μια έκθεση με λαϊκά όργανα, αλλά και με κάτι πιο ξεχωριστό, χειροποίητα βιολιά. Τα μεν λαϊκά όργανα κατασκευάζονται από τον Δημήτρη Τοδάρα, που ζει και εργάζεται εδώ στην περιοχή μας, και για αυτό να διαβάσω κάποια λόγια που ήδη έχει γράψει. Το 1986 κατασκεύασα τα πρώτα πειραματικά μουσικά όργανα. Μπαγλαμάς, μπουλφαρί με τάστα από κόκαλο. Μπαγλαμάς και ζουρνάς μαζί, διπλό όργανο. Εκείνη την εποχή άνοιξε το Μουσικό Λύκειο Παλίνης και διόρθωσα, μελέτησα και κατασκεύασα πάμπολα όργανα της Ανατολής. Άπειρη γνώση. Τώρα πλέον θεραπεύω ό,τι νεκρό και εγκαταλελειμμένο και κατασκευάζω όργανα, κοσμήματα και παιχνίδια χωρίς έπαθλο. Αποκλειστικά από σκουπίδια. Δεν πετάμε τίποτα, ζούμε με τα ρέστα του πλανήτη. Και τέλος, τα βιολιά κατασκευάζονται από τον Κώστα Ξεμπολιά, ο οποίος με πολύ μεράκι και με μεγάλη υπομονή καταφέρνει να δώσει στον κόσμο ένα πολύ ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Και για αυτό να σας διαβάσουμε λίγο κάποια πράγματα. Η αγάπη του, η αγάπη που από μικρός είχε τη μουσική, οδήγησε στην ενασχόλησή του με διάφορα μουσικά όργανα και ιδιαίτερα με το βιολί, το οποίο διδάχθηκε σε οδείο. Η γνώση του σχεδίου, του μοντελισμού και της ξυλοβλητικής, με την οποία είχε ασχοληθεί από μικρός, όπως και όλα τα παραπάνω, γέννησαν την επιθυμία του να ασχοληθεί με την κατασκευή του βιολιού. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την έρευνα πάνω στη στατική και τη μηχανική των βασικών στοιχείων του βιολιού, για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του οργάνου. Επομένως, κλείνοντας, θέλω και εγώ από την πλευρά μου να καλέσω όλους τους προνιώτες, όλους τους ναυτιώτες και τις ναυτιώτισσες να έρθουν με το διήμερο του φεστιβάλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ποικιλία δράσεων και όλοι μαζί θα περάσουμε καλά.